Στην Ελένη Βατζόγλου τώρα, γιατί είχαμε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εκεί που είχαμε έφοδο της αστυνομίας των αρχών και στις 49 συλλήψεις με τα δημοσιεύματα να αποκαλύπτουν ότι υπήρξε μια απόπειρα. Είναι θολός ο χρόνος κατά τον οποίο εκδηλώθηκε αυτή η απόπειρα να διαρριχθεί ο χώρος που βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σχολή Θετικών Επιστημών στην Σχολή Φυσικής. Έλα, Έλληνα. Καλημέρα. Καλημέρα, Έλληνα. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς, τη διενέργεια λοιπόν προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε ο εισαγγελέας με αφορμή δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι οι κουκουλοφόροι καταληψίες του Απιθύτα έκαναν απόπειρα επίθεσης με αλυσοπρίωνο στον υπόγειο χώρο της φυσικομαθηματικής σχολής όπου βρίσκεται πυρηνικός αντιδραστήρας με κίνδυνο να απελευθερωθεί ποσότητα ραδιενέργειας από ράβδους ουρανίου ή από ειδική συσκευή νετρονίων. Ο προϊστάμενος λοιπόν της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή προκειμένου να ερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της σοβαρής διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος και κοινώς επικίνδυνη βλάβη, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Την έρευνα θα κάνει η κρατική ασφάλεια. Να σημειώσουμε ότι ο πρίτανης του Απιθύτα, ο Χαράλαμπος Φίδας, σχολίασε το περιστατικό και τόνισε ότι πρόκειται για κάτι που συνέβη πριν από 1,5 μήνα και για έναν αντιδραστήρα μειωμένης επικινδυνότητας. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπήρξε θέμα διαρροής ραδιενέργειας ή ανάφλεξης και ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντιδραστήρας φυλάσσεται στον χώρο με θωρακισμένη πόρτα και συναγερμό. Εντάξει. Πάντως, ανεξάρτητα από το πότε συνέβη αυτή η απόπειρα, ο κύριος Φίδας το κάνει χειρότερο, να με συγχωρεί η χάρη του, διότι δεν είδαμε να ειδοποιεί τον εισαγγελέα τότε όταν διαπίστωσε ότι έγινε απόπειρα διάρρηξης στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Πανεπιστημίου. Είναι χρόνια εκεί ο πυρηνικός αντιδραστήρας, είναι για ερευνητικούς σκοπούς, έχει περιορισμένη ποσότητα ραδιενεργού υλικού, αλλά έχει ραδιενεργό υλικό. Είναι στο δεύτερο υπόγειο, φυλάσσεται με λουκέτα, με κάμερες κτλ. Αλλά η απόπειρα έγινε. Και αυτό που έγινε δεν καταγγέλθηκε στον εισαγγελέα. Ή τουλάχιστον δεν το μάθανε. Ο κύριος Φίδας δεν το είπε καν αυτό εχθές. Όταν προσπάθησε να διασκεδάσει το περιστατικό και να το υποβαθμίσει, λέγοντας ότι έγινε πριν από 1,5 μήνα, δεν υπήρξε κίνδυνος, δεν είπε ταυτόχρονα ότι όταν έγινε, έλαβα έκτακτα μέτρα ή ειδοποίησα τον εισαγγελέα. Αν λοιπόν είχε επιτευχθεί αυτή η διάρρηξη, αν είχε γίνει, τι θα γινότανε. Τι θα είχαμε τώρα. Τέλος πάντων. Πολλά ερωτήματα μαζεύονται. Καλημέρα, Λένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλληνα Χιλβατζόγλου. Τώρα από κοντά έχετε...